ενώ η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε έξαρση και το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται ενίσχυση. Το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας κινδυνεύει να μείνει χωρίς καθαρίστριες, καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν στο τέλος Απριλίου. Τα προβλήματα έχουν προστεθεί και με τον κλάδο των καθαριστριών, των οποίων η σύμβαση λήγει σε τέλος του Απρίλη και για τις οποίες ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως διέξοδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι καθαρίστριες είχαν σήμερα συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, όπως τις ενημέρωσε, ασκεί πίεση στην κυβέρνηση ώστε να υπάρξει μέρημνα μετά τη λήξη των συμβάσεών τους. Εμείς ως σωματείο στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας μία επιστολή, βάσει της οποίας ζητάμε να υπάρξει παράταση αυτών των συμβάσεων μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι ώστε έχοντας ξεπεράσει την περίοδο του κορονοϊού, να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος προκειμένου να γίνει η προκήρυξη και να ξαναγίνει ο διαγωνισμός όπως πρέπει να γίνει. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φως, το Υπουργείο δεν έχει δώσει καμία παράταση, άρα οδηγούμαστε στην λήξη της σύμβασής τους. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα εν μέσω κορονοϊού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου όσο και από την ΕΚΤΗ, είπε, προς το Υπουργείο, έτσι ώστε το Υπουργείο άμεσα να δώσει την αναμενόμενη παράταση. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, ο Ιπποκράτης, Κώστας Πετρόπουλος, επισημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε μάσκες, γάντια και άλλα υλικά και πρέπει να υπάρξει άμεσα προστασία όλων των εργαζομένων που καθημερινά έρχονται σε επαφή με χιλιάδες πολίτες που φτάνουν στο νοσοκομείο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα, εάν το θέλετε, τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα προστασίας, προκειμένου δηλαδή να μπορούν οι συνάδελφοι που είναι στην πρώτη γραμμή αλλά και όλοι γενικά οι εργαζόμενοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν το μεγάλο σημείο τριβής καθημερινά είναι η μάχη της μάσκας και η μάχη των ενδεδειγμένων υλικών, ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας που δεν υπάρχουν στους χώρους εκεί που είναι τα ύποπτα.